στα σωματεία και κάτι της περιοχής, του Θριασίου, όλης αυτής της περιοχής, του δυτικού τομέα της Αθήνας που είναι σήμερα εδώ, έχουν πολύ δίκιο, για την 1η Αυγούστου, εγκρυπτώ, σε δύο συνεδριάσεις, η μία που με την παρέμβαση των σωματείων των εργαζομένων και των κατοίκων αναβλήθηκε και χωρίς καμία άλλη διαδικασία, πάλι εγκρυπτώ, χωρίς καμία ενημέρωση, η διοίκηση του ΕΡΣΝΑ, όπου την πλειοψηφία είναι γνωστό, έχει η σημερινή περιφερειακή αρχή, δηλαδή η δύναμη ζωής με επικεφαλή στην κυρία Δούρου, εγκρυπτώ, στα μουλοχτά όπως λένε κάτι, για το κατεπήγον, για το κατεπήγον κύριε Πρόεδρε, μην βιάζεστε πάρα πολύ, ούτως αλλιώς είναι η τελευταία σας συνεδρία. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, να συμφωνήσουμε όλοι στον κύριο Πρωτούλ, στον κύριο Πατούλη, συγγνώμη, να κάνουμε μια πρόταση να σας κάνει πάλι πρόεδρο. Η τελευταία συνεδρία, μην βιάζεστε. Πρέπει να την απολαύσετε αυτή την τελευταία συνεδρία. Λοιπόν, στα μουλοχτά όπως λένε κάτι. Στα μουλοκτά. Ήρθατε και επεκτείνατε το χιτά φιλής. Στα μουλοκτά. Γι' αυτό το κεφαλαιόδες κορυφαίο θέμα. Περιφέρεια όμως έτσι. Περιφέρεια. Πού είναι αυτό. Η περιφέρεια πλειοψηφία έχει περιφέρεια. Αφήστε τα κόλπα τώρα, τα ξέρουν και κάτι και εμείς πολύ καλά. Τόσα χρόνια εδώ τα μάθαμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να αιτιολογήσετε αυτή σας την απόφαση. Επεκτείνατε τη χωματερή. Δεν πρέπει να κλείνατε. Δεν πρέπει να αιτιολογήσετε αυτή σας την απόφαση. Και νομίζατε ότι έτσι θα το προσπεράσετε. Σε συμφωνία, κεντρική συμφωνία, ναι, όπως αποδείχτηκε, γιατί μέχρι σήμερα ο κύριος Πατούλης δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κεντρική συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πατούλη, είναι κεντρική συμφωνία. Τα ανταλλάγματα θα τα δούμε στην πορεία ποια είναι. Δεν μένει τίποτα κρυφό, όλα θα φανούν κάποια στιγμή. Αλλά με κεντρική συμφωνία καταδικάσατε τη Δυτική Αττική να συνεχίσει να ζει μέσα στη χωματερή των Άνω Ιωσίων. Εσείς που θα την κλείνατε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχεστε πάλι στα μουλοκτά αυτό το θέμα που αποσύρθηκε για την επέκταση του λιμανιού της Ραφίνας, το οποίο έχει και μια άλλη μικρή λεπτομέρεια που έχει τη διαπλάτηση και ενός δρόμου, έτσι δεν είναι? Και αυτή η διαπλάτηση ενός δρόμου δεν έχει καμία άλλη χρησιμότητα παρά μόνο μία. Να περνά τα απορριμματοφόρα για το γραμματικό. Έτσι, ναι, είστε και από την περιφερειά, ξέρετε τα μέρη για το περιβάλλον. Σας έχω πιάσει ο πόνος για το περιβάλλον. Και ο κοινοβουλευτικός και ο διοικητικός. Ωραία. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα, η επικεφαλής των παρατάξεων και ιδιαίτερα η κυρία Δούρου, η οποία απουσιάζει, δεν θα την καμία να την απουσιάζω, αλλά η κυρία Δούρου. Να έρθει να τοποθετηθεί για ποιο λόγο επέκτηνε το κοιτά φιλής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να είναι ενήμερο, τώρα αυτό που τελειώνει η θητεία του σήμερα και για τους επόμενους έχουμε και για αυτούς μάλλον να ξαναδούμε.